Θα μείνουμε τώρα στην πανδημία του κορονοϊού και θα δούμε και τα θέματα της ειδησιογραφίας. Θα καλησπέρισουμε τον συνάδελφο Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ανωδική είναι η πορεία των κρουσμάτων στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς. Έτσι ακριβώς είναι. Με πρώτη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και ακολουθεί η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης λόγω πληθυσμού και μεγάλης διαφοράς πληθυσμιακής που υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει έντονος προβληματισμός στην επιστημονική ομάδα και εκεί στους εκπροσώπους του ΕΟΔΙ αλλά και γενικά στους αυτοδιοικητικούς και στο πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας ότι θα πρέπει να γίνει μια πιο χρήστη διαχείριση και θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη αφύπνιση από την πλευρά των πολιτών σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις και εκπλήξεις. Τώρα, να πούμε σε ό,τι αφορά την κοινωνία, δυστυχώς έχει επέλθει ή καλύτερα μας έχει επιβληθεί ένας κοινωνικός αυτοματισμός που είναι καθαρά έργο κυβέρνησης αυτό γιατί η διαχείριση από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει σε κάποια στιγμή να εκλείψει γιατί το να λειτουργούμε με τη μέθοδο του bullying και να αφορίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο γιατί έτσι θέλουν και τους το δίνει το δικαίωμα αυτό το Σύνταγμα ή γιατί δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της υποχρεωτικότητας δεν σημαίνει αυτόματα ότι εμείς έχουμε δίκιο και αυτοί έχουν άδικο. Έτσι, καθαρά πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, κανέναν δεν μπορεί να πει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή του, τη στιγμή που γνωρίζουμε πάντως ότι το μεγαλύτερο αγαθό είναι η ίδια μας η ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, σε καμία περίπτωση να μην υιοθετούμε πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού, βλέπε bullying ή δηλαδή κοινωνικό ρατσισμό, και θα πρέπει να σεβόμαστε το δικαίωμα των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν υπεύθυνα, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες. Θα τηρούν τα μέτρα. Ναι. Σε ό,τι αφορά την είσοδό τους σε κλειστούς χώρους, δηλαδή μέσα από τη διαδικασία το rapid test, για να μπορούμε να γνωρίζουμε και να γνωρίζουν βέβαια οι πάντες ότι αυτοί πραγματικά τηρούν τα μέτρα τα οποία έχει επιβάλει η κυβέρνηση, για να μπορούμε βέβαια να αισθανόμαστε κι εμείς μια σιγουριά. Τώρα, αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα. Έντονη είναι η κινητικότητα από το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας σε διάφορα ζητήματα μέχρι του δόροντος την απολιγνητοποίηση. Πάμε να δούμε τι ναι έχουμε όσον αφορά την απολιγνητοποίηση στην περιοχή. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την παρέμβαση που έκανε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, Παρασκευή Βρυζίδου, η οποία σε μια συνέντευξη παραχώρησε στον Χρήστο Θωμά στο Off the Record News, μίλησε ότι ο κόσμος ανησυχεί για την οικονομία, για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, για την ανεργία, για τη δημόσια υγεία αλλά και για την οργανωμένη παιδεία. Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και για την απολιγνητοποίηση, που είναι ένα στίχημα το οποίο πάση θυσία πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει η περιοχή να βγει μέσα από την κρίση και από την υποανάπτυξη. Τώρα, τη σκητάλη πήρε η βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η Καλλιόπη Ιβέτα, η οποία με παρέμβασή της και με ερώτησή της ζητά να βρεθεί άμεσα λύση για τη ρύθμιση του χρέους που έχει ο ΤΕΕΒ Σερβίων, αλλά και να στηριχτούν οι αγρότες και σε επίπεδο καλλιεργειών. Ακόμη είχαμε την παρέμβαση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Ολυμπίας Τελειωρίδου, η οποία με μια πολυσέλιδη ανακοίνωσή της κάνει λόγο ότι τίτλοι τέλους για Καστοριά με το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την απολιγνητοποίηση. Εδώ, να διαβάσουμε ένα απόσπασμα, έτσι κάτι που λέει, που είδες να πούμε ότι υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα σε δύο νομούς, δηλαδή τον νομό Καστοριάς και Γρεβενών, σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο, οι οποίοι είναι καθαρά ενεργειακοί νομοί, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που θα πέσουν μέσα από το πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Διαβάζουμε τώρα ένα απόσπασμα από την παρέμβαση της κυρίας Τελειωρίδου. Δυστυχώς επιβεβαιώνουμε σε όσα επίσημα έχω εδώ και 1,5 χρόνο για το καταστροφικό για την Καστοριά σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης. Ξεκίνησε ήδη, τονίζεται, η εφαρμογή του και η απαξίωση της Καστοριάς και των Γρεβενών με τα προγράμματα της απολιγνητοποίησης. Τόσο το πρόγραμμα για τις επιδοτήσεις νέων επιχειρήσεων, όσο και το πρόγραμμα επιδότησης νέων εργαζόμενων αφήνουν από έξω τις επιχειρήσεις της Καστοριάς και των Γρεβενών, αλλά και τους εργαζόμενους αυτών των περιοχών. Μαθαίνω πως ήδη κάποιοι επιχειρηματίες στην Καστοριά, μετά από οδηγίες της Επιτροπής Απολιγνητοποίησης της Νέας Δημοκρατίας, απολύουν εργαζόμενους και προσλαμβάνουν άλλους με μόνιμη κατοικία από καθαρά ελληνικές περιοχές και φροντίζουν για την καθημερινή μετακίνησή τους. Αν αυτό συμβαίνει, σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μέλη να δούμε βέβαια αν επαληθευτεί κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω ότι θα υπάρχει απάντηση τόσο από τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Φλόρνας, αλλά και γενικά από τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Ωραία, πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Βρεθήκαμε σήμερα εκεί στο τριμελές αφετείο Κοζάνης για την υπόθεση της κοινότητας αναλυγινωδώσης μας. Στο ροπορτάζ θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις δικηγόρων των κατοίκων του Προέδρου
τη κοινότητα και του αντιπεριφερειακού φλόνα. Και στη συνέχεια θα τον φιλοξενήσουμε τον κύριο Τσισμαλίδη εδώ στο κεντρικό δελτίο του. Έτσι, να δώσουμε επιγραμματικά να πούμε ότι σήμερα εκδικάστηκε ουσιαστικά η αίτηση τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία Δημήτρη, προκειμένου να οριστεί η οριστική τιμή μονάδα για τα ακίνητα του οικισμού των αναργύρων. Μένει να δούμε βέβαια πότε θα βγει η απόφαση και τι θα έχει η απόφαση, τι θα προβλέψει ό,τι αφορά την οριστική μονάδα. Ήταν η αίτηση που είχε καταθέσει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κάτι που περιμέναν πώς και πώς οι κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση αναμονής, για να μπορέσουν επιτέλους να φύγουν από τον οικισμό ο οποίος έχει πολλά προβλήματα και να μετακατασταθούν. Ναι, στη θέση Κουρίς στην Τολεμαϊδα, όπου έχουν επιλέξει να χτίσουν το νέο χωριό τους, τους Ανάργυρους. Οι οποίοι θα ανήκουν βέβαια από εδώ στο Δήμο Ορδέας. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε εδώ με τις δηλώσεις του Προέδρου, του Αντιπεριφερειάρχη του Γιάννη Κιωσέλα και δικηγόρων των κατοίκων της περιοχής. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα βρισκόμαστε στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Τι ακριβώς συζητιέται για τους κατοίκους των Αναργύρων? Κύριε Βακαρατσά, σήμερα είναι η μέρα που θα γίνει το δικαστήριο. Μετά την αναβολή στις 7 Απριλίου, σήμερα έχουμε 22 Σεπτεμβρίου και είναι η δίκη. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η απόφαση, όπως ακούσατε και εσείς από τους νομικούς συμβούλους, θα βγει περίπου σε ένα χρόνο. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να δούμε τα επόμενα βήματα, ποια είναι της απαλωτρίωσης και της μετεγκατάστασης. Αισιόδοξος είστε σήμερα? Πρώτα Θεός, εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και ο κόσμος σήμερα, μετά από την ενημέρωση των δικηγόρων τους, θα ησυχάσουν και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το νέο μας χωριό. Όσον αφορά την εικόνα εκεί για το Δήμο Ορδέας, τι γίνεται, έχουμε κάποια εξέλιξη? Προχθές είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Πλακετά. Αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος της Ορδέας είναι ότι μετά το δικαστήριο σήμερα, δηλαδή από τη νέα εβδομάδα, θα κάνουμε μια συνάντηση περιφέρεια, Δήμος Ορδέας, Άνκο και Ανάργυρη, για να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα για τον νέο οικισμό. Κάνεις και ο ΣΕΣ, Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχε, πείτε μας λίγο για συμπαράσταση σήμερα εδώ στους κατοίκους. Ασφαλώς, σήμερα εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο Κοζάνης η υπόθεση της μετεγκατάστασης και του καθορισμού της οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των κατοίκων των Αναργύρων. Μια υπόθεση 10 χρόνων που ταλαιπωρεί τους κατοίκους. Πιστεύω σήμερα είναι η αρχή του τέλους και όλα θα εξελιχθούν αισίως σύμφωνα με τις προσδοκίες και των κατοίκων αλλά και την πρόθεση όλων ημών των αρχών που έχουν εμπλακεί. Εσείς θα τους στηρίξετε σαν περιφέρεια? Ασφαλώς τους στηρίξαμε και τους στηρίζουμε. Είναι διαχρονικό, είπαμε, το αίτημά τους. Ξεκίνησα από το 2010 περίπου. Σε συνέχεια όλων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων, δημοτικών και περιφερειακών, αλλά και με τη βούληση των κυβερνώντων, πιστεύω να τελειώσει αισίως σήμερα το θέμα με την απόφαση της οριστικής τιμής. Γιάννης Πατσίκας, δικηγόρος. Κύριε Πατσίκα, σήμερα εκδικάζει την υπόθεση εδώ των Αναργύρων. Για πείτε μας λίγο δύο κουβέντες. Σήμερα συζητείται η αίτηση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστεί οριστική τιμή μονάδος για τα ακίνητα και οικόπεδα και για όλον τον οικισμό που υπάρχουν στους Αναργύρους του Δήμου Αμιντέου, και το δικαστήριο θα κρίνει σε ποια είναι η τιμή που πρέπει να δώσει για κάθε αντικείμενο. Δηλαδή για τα οικόπεδα, τα επικείμενα, τα υποκείμενα και για τα δέντρα και γενικότερα για όλες τις διαδικασίες. Παράλληλα μπορούν να γίνουν και κάποιες αναγνωρίσεις δικαιούχων για να επισπευτεί η διαδικασία. Από την εμπειρία σας, πω, θεωρείτε μέχρι σε ποιο χρονικό διάστημα θα έχουμε την υπόθεση, δηλαδή θα ξέρουμε την απόφαση? Επειδή υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας για τους δικαστές και είναι πάρα πολύ διάδικοι, νομίζω ότι τουλάχιστον ένα έτος θα είναι αρκετό για να μπορέσει να εκδοθεί η δικαστική απόφαση για την οριστική τιμή μονάδος. Βλέμμα Αναστασία, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Βλέμμα, για πείτε μας λίγο για τη σημερινή εδώ υπόθεση. Πόσο αισιόδοξοι είστε ότι πλέον τελικά θα τελειώσει η υπόθεση των Αναργύρων? Σήμερα είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου να τελειώσει η υπόθεση. Έχουμε την πεποίθηση ότι το δικαστήριο θα καταλάβει τη διαφορετικότητα αυτής της απαλωτρίωσης. Μιλάμε για μια απαλωτρίωση η οποία αφορά τη μετεκατάσταση ενός ολόκληρου οικισμού, με ό,τι συνεπάγεται και αυτό, λόγω των κατοπιστήσεων που είχαν γίνει από τις εσωρίες της ΔΕΗ. Αυτό φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους κατοίκους και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούν και ως προς τις τιμές. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, Θεόπουλε. Ευρεία σύσκεψη διοργανώνει την Κυριακή 26 του μήνα το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς. Πάμε να δούμε τώρα τι θα απασχολεί σε αυτή τη σύσκεψη τώρα. Δημήτρη, η πανδημία του κορονοϊού έχει βγάλει στο φως, έχει αναδείξει πολλές παθογένειες που είχε το σύστημα, όχι μόνο στο κομμάτι του δημόσιου τομέα, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα, με αποφάσεις, με νομοσχέδια τα οποία έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε και την λογική το ότι έχουμε πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή, έχουμε πολλά
προβλήματα σε ό,τι αφορά τον εργαζόμενο, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Και σε αυτό το περιβάλλον μέσα, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, όπου εκεί καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, στις καφετέρειες δηλαδή, γυράδικα, delivery και άλλα, να συμμετέχουν για να δουν βέβαια πώς θα πρέπει να δομήσουν μια νέα στρατηγική mm-hmm. για να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα. Ωραία. Τώρα σε αυτό το κομμάτι βέβαια θα πούμε ότι είναι πολύ φυσιολογικό να κουβεντιαστεί και το ζήτημα αυτών που έχουν και είναι και παραμένουν ανεβολίαστοι, γιατί εδώ υπάρχουν και πολλές. Και πώς γίνεται και τα rapid test τώρα τελευταία, γιατί υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ναι. Αλλά σε καμία περίπτωση, το τονίζω για ακόμη μια φορά, επειδή με αφορμή τη συγκεκριμένη σύσκεψη, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση mm-hmm. να υιοθετούνται πρακτικές, νοοτροπίες και λογικές από όλους όσους έχουν εμβολιαστεί, οι οποίες προάγουν και συντηρούν τον κοινωνικό ρατσισμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Καθαρά πράγματα. Μάλιστα, πάμε να δούμε άλλα θέματα τώρα. Τώρα, να επιστρέψουμε στον χώρο της ενέργειας. Σε ένα δημοσίευμα που έχει δημοσιεύσει η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr και το κάνει ένα δημοσίευση από την ηλεκτρονική εφημερίδα energypress.gr και αφορά τα θέματα της απολυντοποίησης. Γίνεται λόγος ότι το δρόμο για τις Βρυξέλλες και η τελική έγκριση πρόκειται να πάρει μετά τις 12 Οκτώβρη μαζί με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το γνωστό σε όλους σε συντομία ΣΒΑΜ, μαζί με τα εδαφικά σχέδια για την επόμενη ημέρα των λιγνητικών περιοχών. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική πλευρά, κύρια για την περιοχή, γιατί πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουν να δρομολογούνται οικονομικές ενέσεις πολύ ισχυρές, καλή ώρα όπως είναι ένα πακέτο των 107 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία βέβαια θα έχουν χαρακτήρα κοινωνικό και όχι μόνο, και πάνω σε αυτά τα χρήματα, σε αυτές τις μεγάλες οικονομικές ενέσεις, θα πρέπει να οικοδομηθούν πολιτικές και παρεμβάσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν πολύ γρήγορα αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας για να καλύψουμε το τεράστιο κενό. Να θυμίσω εδώ ότι ο Γιώργος ο Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Δημήτρη, εδώ και πάρα πολλούς μήνες είχε πει ότι το κενό που θα προκύψει από τις χαμένες θέσεις εργασίας θα ξεπεράσει τις 18.000 στη Δυτική Μακεδονία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μακάρι. Μόνο και μόνο το νούμερο μακάρι. Λέει πολλά. 18.000. Μακάρι. Τώρα, να πάμε στην Τολεμαΐδα. Να πάμε συγκεκριμένα στη δήλωση που έχει κάνει ο υπεύθυνος της ΔΕΤΥΠ, ο Δημήτρης ο Καρακασίδης. Τον οποίο τον φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες μέρες και τα επιβεβαίωσε όλα αυτά που λέει. Σε ό,τι αφορά βέβαια την πιθανή αύξηση τιμής στην τηλεθέρμανση. Να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ, το οποίο πήραμε από το κρατικό ραδιόφωνο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ του Δήμου Εορδέας και της ΔΕΗ αναφορικά με την τιμή της τηλεθέρμανσης που θα ισχύσει από τη νέα περίοδο λειτουργίας του συστήματος μετά και την ολοκλήρωση του έργου που αφορά στους ηλεκτρολέβητες στον ανενεργό πλέον ΑΕΣ Καρδιάς. Με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης, τον Δημήτρη τον Καρακασίδη, να τονίζει πως είναι κόκκινη γραμμή για μας μια πιθανή και ενδεχόμενη αύξηση. Άρα λοιπόν λέμε καμία αύξηση. Ήταν χαρακτηριστικά οι δηλώσεις του κ. Καρακασίδη. Μάλιστα, όπως επισήμανε, το θέμα αυτό είναι και πολιτικό και δεν συνδέεται μόνο με τη ΔΕΗ, εκτιμώντας ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα υπάρξει και η τελική απάντηση από την επιχείρηση για τη νέα τιμή και επιχειρηματολογώντας ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιβαρυνθεί το κόστος λόγω απολυντοποίησης, πανδημίας και του πρόσφατου κύματος ανατιμήσεων σε μια μεγάλη γκάμα και αυτά, αγαθών. Και αυτά που λέει ο κ. Καρακασίδης να ισχύσουν και για την τηλεθέρμανση Κοζάνης, γιατί και εδώ η τιμή είναι και αυξημένη και γενικά το κόστος. Είναι μεγάλο η εταιρεία, αλλά είναι και αύξηση μεγάλη για τους πολίτες. Να το δούμε να μειώνεται. Ναι. Να επιστρέψουμε τώρα στο Δήμο της Κοζάνης, επειδή είναι πολλοί φίλοι τηλεθεατές οι οποίοι είναι από την πρώτη δημοτική ενότητα Ελισπόντου και μας ρωτάνε τι έργα πραγματοποιούνται πριν τη γέφυρα, η οποία είχε κατεδαφιστεί επιμερών Περιφερειακής Αρχής του Θοδωρή του Καρυπίδη. Να πούμε ότι αυτά τα έργα είναι η ανάπλαση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Κοζάνης, που πραγματικά ουσιαστικά. Και στο γίνεται, ναι, εκεί θα γίνει ένας νέος πεζόδρομος, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν ήταν. Ήταν από τη γέφυρα και μετά, δηλαδή ερχόμενη προς Κοζάνη, μέχρι και τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Μακάρι να το προχωρήσουν γρήγορα το έργο, να ολοκληρωθεί για να μην πιάσει και ο χειμώνας. Νομίζω ότι γρήγορα πηγαίνουν τα έργα. Προχωρούν γρήγορα τα έργα. Βέβαια, υπάρχουν και κατάλληλες σημάσεις για να μην έχουμε βέβαια παρατράγωδα σε ό,τι αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Να επιστρέψουμε τώρα στην Εορδαία και να πάμε συγκεκριμένα στον πρωτογενή τομέα, όπου έχουμε μια πειραματική καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου στο Περδίκα. Ας δούμε όμως τι λέει το ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοφώνου. Στην πειραματική καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου επιδόθηκε για δεύτερη χρονιά κάτοικος του Περδίκα Εορδέας, σπέρνοντας μόλις 20 τετραγωνικά μέτρα από την ιδιόκτητη έκτασή του και με σύμμαχο τον καύσωνα που επικράτησε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το εγχείρημά του πήγε πολύ καλά. Το φυτό που προτιμά τις υψηλές θερμοκρασίες και δεν θέλει νερό και λιπάσματα έφτασε σε ύψος 2 μέτρα και 20 εκατοστά
με τον Νίκο Λόφσαλη, μέλος της ομάδας Πορείτες Δυτικής Μακεδονίας, να θεωρεί πως μια πολύ καλά οργανωμένη μορφή καλλιέργεια στην περιοχή μας, λόγω και των κλιματικών μεταβολών, μπορεί να έχει μέλλον, αρκεί νωρίτερα να εξασφαλιστεί και η απορρόφηση του προϊόντος. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να δούμε στην ευρύτερη περιοχή Ορδάς και στην περιοχή του Περδέκα να αναπτύσσεται η καλλιέργεια των ζαχαροκαλάμων. Και αυτό είναι καλό. Πάμε τώρα να δούμε ένα διαφορετικό ρεπορτάζ και ας το δει και ο Δήμος Κοζάνης και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Αυτή είναι η κατάσταση στο περίφημο πολυδιαφημισμένο πάρκι, κυρίες και κύριοι, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ, που δεν λειτουργήσε ποτέ. Σπασμένα τζάμια, εγκατάλειψη και πλήρης αδιαφορία για την αξιοποίησή του, έστω και για κάποια άλλη χρήση. Ας το δει ο Δήμος Κοζάνης, και αυτό που είπε κάποια στιγμή εδώ και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χασαπής, ούτε άλογο δεν μπορεί να σταθμεύσει και στο συγκεκριμένο πάρκινγκ στη ΖΕΠ. Δείτε και, το! Και πριν δούμε το βίντεο, μια μικρή παρέμβαση. Επειδή το Σαββατοκύριακο έλειπα εκτός νομού Κοζάνης και ήμουν στις Σέρες, εκεί Δημήτρη, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι στο κέντρο της πόλης των Σερών δεν είδα ούτε ένα αδέσποτο. Αυτό αν λέει κάτι. Αυτό ο κύριος Βασιλακόπουλος να το δει με τα αδέσποτα. Βλέπουμε μια κατάσταση κάθε μέρα τραγική με τα αδέσποτα και υποσχέσεις πάρα πολλές. Στην πλατεία, άμα περπατήσεις, γίνεται χαμός με τα αδέσποτα. Πάμε να δούμε το πολυδιαφημισμένο πάρκινγκ. Δήμος Κοζάνης να φροντίσει άμεσα. Δεν είναι εικόνα αυτή σε κεντρικό σημείο απέναντι από τη ΖΕΠ, από την έδρα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας. Βλέπουμε το βίντεο. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.